Το Συμβούλιο συνεδριάζει εκ νέου αύριο για να κλειδώσουν οι τελικέ αποφάσει. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίε του ΟΜΕΚΑ, ετοιμάζεται και το πλάνο για την τρίτη φάση χαλάρωση των μέτρων με την επαναλειτουργία των αεροδρομίων και των ξενοδοχειακών μονάδων. Με την Κύπρο να περνάμε επιτυχία το πρώτο τεστ της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, ετοιμαζόμαστε πλέον για το επόμενο βήμα, που είναι και το μεγαλύτερο. Σε λίγα 24 ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν από την πολιτεία τόσο η πλήρης κατάργηση περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών, όσο και το άνοιγμα σχεδόν όλων των επιχειρήσεων. Από την 5η 21 Μαΐου επαναλειτουργούν κομμωτήρια, κουρία, ιστιτούτα αισθητικής, υπηρεσίες με εξυπηρέτηση μόνο σε εξωτερικού ενω ενώ από 1η Ιουνίου αναμένεται να τεθούν ξανά σε λειτουργία βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογική και ιστορική χώροι, πρακτορία στοιχημάτων και λιμάνια με εξαίρεση την αποβίβαση επιβατών από κρουαζιερόπλια. Πέραν των 30.000 εργαζομένων επιστρέφουν στα καθήκοντά τους, με το Υπουργείο Υγείας ήδη να έχει προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Όπως διευκρινίζεται, από 21 Μαΐου μπορούν να λειτουργήσουν μόνο οι εξωτερικοί χώροι εστιατορίων, ταβέρνων, καφετεριών, πιτσαρίων και μπυραριών, καθώς επίσης οι εξωτερικοί χώροι σε καφενεία κηλικία ή καντίνες σωματείων και συλλόγων. Ξεκαθαρίζει δε πως πρέπει να υπάρχουν τραπέζια και καθίσματα. Σε έναν εμβαδόν των 100 μέτρων θα μπορούν να φιλοξενηθούν 50 άνθρωποι. Στο παρόν στάδιο, ωστόσο, απαγορεύεται η λειτουργία παιδότοπων σε χώρου εστίαση τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Απαγορεύεται παράλληλα η λειτουργία των μπαρ, που είναι μέρο τη υπηρεσία ενό κέντρου αναψυχή και εστίαση, επίση σε εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου, μέχρι την έκδοση διατάγματο που θα επιτρέπει την λειτουργία του. Διευκρινίζεται πω αυτό αφορά όσου δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για το κοινό. Απαγορεύεται η λειτουργία των υπόλοιπων υποστατικών, όπω μπαρ, νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκε και Ουκοχωρευτικοί χώροι, οι οποίοι θα επαναξιολογηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρόκειται για σημεία που παρατηρείται μεγάλο συνοστισμός και δεν μπορούν να τηρηθούν τα μέτρα προφύλαξη και κοινωνική αποστασιοποίηση. Οι επιχειρηματίε που βρίσκονται στι τουριστικέ περιοχέ είναι έντονα προβληματισμένοι και το μεγαλύτερο του ποσοστό, μάλλον δεν θα, επανα... δεν θα κάνει αυτή την επανεκκίνηση την Πέμπτη γιατί. Ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τα, με τα μέτρα και τους περιορισμούς αλλά έχει να κάνει και πολύ περισσότερο με τον εισερχόμενο τουρισμό στον οποίο και στηρίζονται τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου αναμένεται και επίσημα να ανάψει το πράσινο φω ώστε να προχωρήσουμε στην δεύτερη φάση, ενώ πυρετόδη είναι οι διεργασίε και για την τρίτη φάση που θα ξεκινήσει 9 Ιουνίου. Προεδρική πηγή που μίλησε στο Ωμέγα ανέφερε μάλιστα πω η Διυπουργική Επιτροπή με επικεφαλή στον Υπουργό Μεταφορών θα θέσει ενώπιον του Προέδρου το πλάνο και για την επαναλειτουργία των αεροδρομίων για το πότε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν καθώς και από ποιες χώρες θα δεκτεί η Κύπρος τουρισμό με βάση τα πρωτόκολλα, αλλά και ποιες υγειονομικέ διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν. Ενώ στο πλάνο αναμένεται να παρουσιαστεί και το πότε θα ξεκινήσουν να λειτουργούν ξανά και οι ξενοδοχειακές μονάδες. Δείτε σε λίγο κολλημένος του